Κυρίες και κύριοι, πέρα από την ανούσια αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι και σε αυτό το σχέδιο νόμου, που αρκείται σε μια αντιπαράθεση σε επιμέρους ζητήματα, επί της ουσίας δεν διαφωνεί. Μιλάει για ένα σχέδιο νόμου που δεν έχει, λέει, σχεδιασμό. Για αδιαφορία προώθησης του εναλλακτικού τουρισμού. Στην πράξη όμως, και από τα λεγόμενα της εισηγήτριας του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει ακόμα πιο επιθετική πολιτική και εφαρμογή μέτρων για την ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων. Το θέμα, το είπαμε και χθες και προχθές, δεν είναι εάν προωθείται ο εναλλακτικός τουρισμός, αλλά προς ποια κατεύθυνση προωθείται. Και θέτουμε ξανά πάλι το ίδιο ερώτημα. Από ποιον και για ποιον. Για ποιον ο καταδυτικός τουρισμός και για ποιον. Για ποιους όλες αυτές οι μορφές, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Σε αυτό το ερώτημα δεν απαντάει κανένας. Κανένας. Παρόλο που προκαλούμε, σφυρίζεται αδιάφορα. Και μάλιστα στουρθοκαμιλίζεται πολλές φορές. Ο ΣΥΡΙΖΑ στουρθοκαμιλίζει. Όπως άλλωστε έκανε και στα περισσότερα σχέδια νόμου που έχει φέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως για παράδειγμα το τελευταίο, το περιβαλλοντοκτόνο, που την κάνατε με ελαφρά πηγαινδυματάκια από την ψηφοφορία. Το ίδιο και τώρα, σε αυτό το σχέδιο νόμου, πέρασαν τρεις συνεδριάσεις με τη σημερινή, έχει γίνει πλήρης αποκάλυψη των στοχεύσεών του και ακόμα δεν ξέρουμε τι θα πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα πράξει το ΚΙΝΑΛ, τι θα πράξουν τα άλλα κόμματα. Νομίζουμε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Η γνώμη του ΚΚΕ είναι ότι το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης είναι άκρος επιθετικό. Προωθεί με απροκάλυπτο τρόπο μια ολόκληρη σειρά από τουριστικές δραστηριότητες, διευκολύνοντας επιχειρηματικούς ομίλους να προχωρήσουν σε σχετικές επενδύσεις και θεσπίζοντας fast-track διαδικασίες αδειοδότησης για αυτές. Εντάσσεται στα μέτρα προώθησης των καπιταλιστικών αναδιορθώσεων για να βρουν κερδοφόρες διεξόδους τα συσσωρευμένα κεφάλαια και σε νέες μορφές πολυτελούς τουρισμού και μάλιστα σε μια φάση που μπαίνουμε σε μια βαθύτατη μακροχρόνια καπιταλιστική κρίση. Όσο και αν προσπαθεί να πείσει η κυβέρνηση ότι δεν στοχεύει στην τόνωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων που συνδέονται με όποιο τρόπο, με τις καταδύσεις, με τις περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης και τα λοιπά, με τον τουρισμό γενικότερα, τόσο στην επί της αρχής τοποθέτησή της στην εισηγητική έκθεση, όσο και στα άρθρα του σχεδίου νόμου, κάνει περισσότερο από σαφές ότι στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον καταδυτικό τουρισμό και ανάπτυξη επιχειρηματικότητας χωρίς κερδοφορία των επενδυτημένων κεφαλαίων που κατά την άποψή μας δεν μπορεί να υπάρξει. Οι συνέπειες θα είναι μεγάλες για το λαό. Με την εμπορευματοποίηση θαλάσσιου χώρου, δασών, λιμνών, ποταμών, εγγυαλών, παραλιών. Διευκολύνει επενδύσεις και αδειοδοτήσεις για ξενοδοχεία και άλλου τύπου εγκαταστάσεις και παράλληλα στοχεύει στο να ρυθμίσει τον μεταξύ τους ανταγωνισμό. Θυσιάζει εργατικά λαϊκά δικαιώματα που βλέπουν ολοένα να εμπορευματοποιούνται η μία μετά την άλλη μια σειρά από δραστηριότητες που μέχρι σήμερα θα μπορούσαν να ασκηθούν χωρίς κόστος. Εμπορευματοποιεί άμεσα την πολιτιστική δραστηριότητα, αφού μια σειρά από ενάλλη αξιοθέατα μισθώνονται. Παράλληλα, οδηγεί σε τεράστια υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος προς όφελος των ομίλων. Και την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός έδωσε χθες το στίγμα για την επόμενη μέρα, ζητώντας από το λαό να προσαρμοστεί και να πειθαρχήσει στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων του τουρισμού. Μια προσαρμοστικότητα η οποία εμπεριέχει για τους εργαζόμενους νέες μεγάλες ανατροπές εργασιακές σχέσεις, μειώσεις στους μισθούς, μεγαλύτερη ευελιξία,
πακτολό χρημάτων για τους επιχειρηματικούς ομίλους και φοροαπαλλαγές για να τονωθεί η ρευστότητα και ο τζίρος τους. Ο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ, στην αμήχανη κριτική του στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, απλά βρήκε ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων, ζητώντας μάλιστα ακόμη μεγαλύτερη ρευστότητα για αυτούς. Πραγματικά αποτελεί πρόκληση, την ώρα που ο ελληνικός λαός μαστίζεται από μια ακόμα βαθύτατη κρίση, που ορισμένοι λένε ότι οφείλεται απλά στη μονόπλευρη τουριστική εξωστρέφεια, αλλά είναι αυτή η κρίση στο DNA του ίδιου του συστήματος και στις αντιφάσεις του, το αστικό πολιτικό σύστημα κινείται σε μια γραμμή περαιτέρω βαθέματος αυτής της πολιτικής. Ειδικότερα για το σχέδιο νόμου κωδικοποιημένα, τα αναλύσαμε βέβαια σε προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής, ο καταδυτικός τουρισμός, όπως το προωθεί η κυβέρνηση, θα ωφελήσει μεγάλους τουριστικούς ομίλους σε βάρος των δικαιωμάτων του λαού. Εμπορευματοποιείται ο θαλάσσιος χώρος μαζί και ο πολιτισμός, γίνεται σε βάρος παραδοσιακών δραστηριοτήτων σε περιοχές όπως για παράδειγμα με την παράκτη Αλγία, εργαλειοποιεί την επιστήμη, υποτάσσει τη θαλάσσια έρευνα στις επενδυτικές επιδιώξεις. Εμπορευματοποιεί και αυξάνει το κόστος για δραστηριότητες που θα γίνονται. Απορροφά απαραίτητους τεράστιους πόρους. Για παράδειγμα, είναι πρόκληση την ώρα που δεν υπάρχουν οι αναγκαίες μεθ για τον κορονοϊό να προχωράτε σε επενδύσεις στον καταδυτικό τουρισμό που απαιτούν τεράστιους πόρους για μονάδες καταδυτικής ιατρικής. Διευκολύνονται αδειοδοτήσεις για μεγάλες τουριστικές μονάδες καταστρατηγώντας ακόμα και πλευρές της υπάρχουσας πολεοδομικής και λοιπής νομοθεσίας. Για παράδειγμα, τα δύο άρθρα 31 και 32 για την αρτιότητα των τουριστικών εγκαταστάσεων και άλλων επεμβάσεων του κεφαλαίου 4 στο δεύτερο μέρος προσεγγίζονται συνδυαστικά, δεδομένου ότι πλέον τυχόν δημόσια έκταση υπολογίζεται στο σύνολο της επιφάνειας του γηπέδου της τουριστικής εγκατάστασης και σύμφωνα με αυτό, το εμβαδόν, υπολογίζεται η αυξημένη δόμηση. Επιτρέπεται η επέμβαση σε δημόσια δάση, δημόσιες δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις για τη δημιουργία χιονοδρομικών κέντρων, εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών, υδροθεραπευτηρίων, κέντρων θαλασσοθεραπείας και ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατηγορίας 4 και 5 αστέρων, καθώς και η δημιουργία γηπέδων γκολφ. Πώς δεν υπάρχει σχεδιασμός? Να τον, αυτός είναι. Μάλιστα, με το άρθρο 34 προωθεί αναπτυξιακά κίνητρα για τη δημιουργία γκολφ 9 οπών, για τα οποία απαιτούνται τεράστιες ποσότητες νερού, με το λαό όχι μόνο να μην κερδίσει τίποτα, γιατί δεν θα πάει να παίξει γκολφ, αλλά είναι και εκείνος που τελικά θα κληθεί να ακριβοπληρώσει το νερό για να παίζει γκολφ η αστική τάξη. Με τη φράση μάλιστα «σε κάθε περίπτωση», εννοεί ότι δεν εξαιρεί τίποτα από την αρτιότητα που επιχειρεί το σχέδιο νόμου, ούτε τις κρατικές εκτάσεις. Να το πω διαφορετικά. Αν αρχίσει να εξαιρεί, δεν θα αποκτήσει ποτέ αρτιότητα η συγκεκριμένη επένδυση. Άρα δεν θα μπορούν και να χτιστούν τα τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία. Δηλαδή, ενώ δεν είναι δική του περιουσία του επενδυτή, θα θεωρηθεί η κρατική ιδιοκτησία δική του. Και είναι υποκριτικό ότι δεν αλλάζει χαρακτήρα το σχέδιο νόμου. Είναι γνωστό στην επιστήμη της δασολογίας και της οικολογίας ότι αν αποσπάσεις ένα τμήμα από το συνολικό οικοσύστημα, αυτό δεν μπορείς να το διαχειριστείς ενιαία, υποβαθμίζεται σταδιακά και χάνει την οικολογική, περιβαλλοντική αξία και σημασία. Επιπρόσθετα δε, δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις εκτάσεις αυτές, ούτε μπορεί ανεμπόδισα και ολοκληρωμένα να διαχειρίζονται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Επιπλέον για το άρθρο 32, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον νόμο 4280 του 14 τότε διεύρυνε τις επιτρεπτές επεμβάσεις στα δάση και δασικές εκτάσεις. Βάση περιπτώσει, μέχρι τώρα υπήρχε ένα όριο. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δε φώναζε ως αντιπολίτευση ότι θα το καταργούσε. Αλλά τελικά τον υλοποίησε και αυτή.
Τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανεβάζει το μέγεθος των επιχειρήσεων που μπορούν να εγκαταστηθούν στα δασικά οικοσυστήματα. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Το άρθρο αυτό, το συγκεκριμένο, λειτουργεί το 32, λειτουργεί συμπληρωματικά και με τον πρόσφατο περιβαλλοντοχτόνο νόμο. Όλες λοιπόν αυτές οι ρυθμίσεις είναι σε μια απόλυτη αλληλουχία. Το άρθρο 33, μεγάλη χοροϊδία και υποκρισία, ο υπολογισμός ανταλλάγματος και υποχρέωσης αναδάσωσης. Το αντάλλαγμα χρήσης είναι σκόπιμα ελάχιστο με τον υπολογισμό της αξίας της γης. Πρόκειται για ποσά, κωμωδία και τραγωδία μαζί. Ένα δέντρο που κόπηκε, για παράδειγμα, για 50 χρόνια, παρήγαγε οξυγόνο, συνέβαλε στη συγκράτηση του εδάφους, του εμπλουτισμού του υπεδάφους με νερό, συγκρατούσε διοξίδιο του άνθρακα, μείωνε την ταχύτητα του ανέμου και της βροχής, είχε μια αξία ως ξύλο, αν κοβόταν, είχε αισθητική αξία, όπως και κατά την ανθοφορία συνέβαλε στην παραγωγή του μελιού. Αν ήταν πεύκο, θα μπορούσε να προσφέρει και ρετσίνη. Αν η περιοχή που εκχεσώθηκε ήταν, για παράδειγμα, 5 στρέμματα και υπήρχαν 50, 70, 80 δέντρα, έχουν μια πολλαπλασιαστική επίδραση και λειτουργία. Και τι υπολογίζεται ως αντάλλαγμα της χρήσης τώρα? Το πολύ πολύ 60 ευρώ το δέντρο, αν είναι μεγάλο. Η δε μέση τιμή αναδάσωσης είναι πολύ μικρότερη, είναι μηδαμινή. Ας ρωτήσετε τις υπηρεσίες. Υπάρχουν παντού εκτάσεις ίσης οικολογικής και δασολογικής αξίας για να αναδασώσει ο επιχειρηματίας? Πώς υπολογίζονται, αν υπολογίζονται και με τι κριτήριο το ίσης αξίας? Κατά συνέπεια, κυρίες και κύριοι, αυτό το νομοσχέδιο, κατά την άποψή μας, δεν επιδέχεται βελτιώσεις και αλλαγές, είναι κομμένο και ραμμένο για τους επενδυτές και είναι απορριπταίο στο σύνολό του από το ΚΚΕ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.